Για να έχω την ταβέρνα. Ναι. Ακριβώς αυτό είναι το σπίτι μας. Ναι. Για πείτε μου. Μας έχουν ληστεύσει. Πριν 15 μέρες και χτες βράδυ αρχίσανε το καταγραφικό και οι σιρήνες να φωνάζουν. Ναι. Ειδοποιηθήκαμε από που είμαστε στο σπίτι στην Ιεράπετρα. Mm-hmm. Ειδοποιήσαμε την αστυνομία. Μέχρι να έρθω με είχαν σπάσει τα πορτοπαράθυρα, μου έχουν διαλύσει το σπίτι. Είναι μέσα σε 15 μέρες δύο φορές. Δύο φορές. Και έχουν ληστεύσει από τις Τριγές του Χαραλαμπάκη. Ναι. Έχουν ληστεύσει εδώ του Νικολαράκη. Έχουν σπάσει όλα τα σπίτια της περιοχής. Εδώ περιοχή που θα δει λέγεται και όξο χωράφια. Ναι. Του Μεταξάκη. Έχουν δηλαδή, καμιά δεκαετία. Κινδυνεύουμε η σωματική μας, η ψυχική, δεν μπορούμε να κινηθούμε. Όλοι είναι τα όρθιοι. Δεν το συζητώ αυτό. Δηλαδή, τώρα εκεί στην περιοχή, μόνο στην περιοχή, εκεί κοντά στο γύρω από το φράγμα, έχουν ανοίξει πάνω από 10 σπίτια, καταλαβαίνω έτσι όπως το περιγράφετε. Ναι, ναι, έχουν ναι. Διαλύσει και τα σπίτια, δηλαδή και το πορτοπαράθυρα δηλαδή, και έχουν πάρει ό,τι βρούνε. Να πάρουν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, κάνουμε αίτηση. Κινδυνεύουν τα παιδιά. Είμαστε μόνιμοι εδώ, έχω το σπίτι. Έχω πράγμα. Τι θα σας πω τι ζούμε. Κύριε Πόπη, κάθε μέρα. Ναι, τι πήραν από το δικό σας σπίτι, δηλαδή πέρα από τις καταστροφές. Σπάσανε, μπήκε μέσα, ναι. Μου πήρε. Ψωμί, πορτοκαλάδες, φρούτα, δεν προλάβανε γιατί είχαμε έρθει. Ναι. Και, γιατί ξυλώσανε και όπως ήταν τη σιρήνα που είναι συναγερμού. Με την εφαρμογή που έχουμε, ναι. Και μας ειδοποιεί. Ναι. Τον ξυλώσανε το συναγερμό λοιπόν. Το και... ξυλώσανε όπως ήταν, όπως ήταν. Ναι. Και πήραν τρόφιμα, αν καταλαβαίνω σωστά από εσάς. Ναι, ναι, και η δεύτερη φορά και η πρώτη τρόφιμα, ναι. Και φαγητό κάθονται και τρώνε. Και σπούνε τα πάντα, τα πάντα. Τώρα είμαι εδώ και περιμένω ξανά να βάλουμε συναγερμό. Ξανά συντεργές. Mm-hmm. Μα τι θα γίνει. Mm-hmm. Κάτι πρέπει, παιδιά, να γίνει για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Να ζητήσουμε να φέρουν ενισχύσεις. Αυτός λιμένεται εδώ την περιοχή. Να. Και το σπίτι μας, επειδή έχει τρόπο διαφυγής, να. Από παντού, γι' αυτό γίνεται αυτό που γίνεται. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, δύο φορές λοιπόν σε 15 μέρες. Μέσα σε 15 μέρες. Σε 15 μέρες άνοιξαν, έσπασαν τα πάντα εκεί. Τώρα, να ρωτήσω όλα κάτι, όλα κυρία Ποπή, χωρίς να είμαι. Όλα εδώ στη γειτονιά τα έχει καταρριμάξει. Να ρωτήσω. Είπαμε καμιά δεκαριά ότι πρέπει να είναι γύρω-γύρω τα σπίτια που έχουν ανοιχτεί. Δεν ξέρω αν τρόφιμα παίρνουν από όλους τους ανθρώπους που ανοίγουν τα σπίτια ή έχουν χαθεί και άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Είναι συγκεκριμένα, έρχεται για φαγητό. Α, μάλιστα. Τώρα απόψε ήρθανε και με αυτοκίνητα με θηλιαδόρους. Δύο αυτοκίνητα, ναι. Ένα στη μια μεριά, ένα στην άλλη και κλέψανε και το γείτονα απόψε. Μάλιστα. Και πήραν ό,τι βρήκανε στο άτσι, δεν ξέρω τι και τι πήραν από το γείτο. Τι να κάνουμε, παιδιά, να ρωτήσω, κυρία Πόπη, υπάρχει... Κινδυνεύουμε σαν πολίτες. Ναι, δεν το συζητώ. Υπάρχει κάποιο, έχει καταγραφεί κάπου κάποιος, ναι, κάτι... Ναι, υπάρχουν οι κάμερες από πάνω από το, ναι, γείτονα. Ναι. Και φαίνονται, δηλαδή μπορείτε να δείτε... Ναι, μπορείτε να δείτε τα πήρε αστυνομία αυτά τα βίντεο... Έχουμε κάνει μήνυση, έχουμε κάνει, ναι, καταγγελίες. Ναι. Κάνουμε έκκληση αμέσως μαζικής ενημέρωσης, οτιδήποτε είναι αυτό, να μας στείλουν μια ενίσχυση στο τμήμα, να μας βοηθήσουν. Δεν μπορούμε, παιδί, να κοιμηθούμε στο σπίτι μας. Mm-hmm. Είμαστε μπροστά, τώρα κοιμόμαστε, έχουμε την αυτοκίνηση. Κυρία Πόπη, σας έχασα λίγο. Ναι, φόβος λοιπόν και τρόμος εκεί, έτσι, με τις καθημερινές σχεδόν. Σοβαρότατο θέμα. Ναι, ναι. Δεν είναι ένα και γενικό κακό. Ναι. Μαθαίνω τώρα ότι και το Τζεβελεκάκι κλέψε από, δεν ξέρω τι και τι έγινε. Ναι, να μην λέμε ονόματα. Μόνο μην λέμε ονόματα. Είναι επιχείρηση, ναι, είναι επιχείρηση. Ναι, ναι. Mm-hmm. Οπότε όλοι έχουμε κάνει μηνύσεις, αλλά, ναι, δεν βρίσκουμε άκρη. Να. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πόπη. Εμείς ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε, τουλάχιστον ακούσουν οι αρμόδιοι. Ζητάμε προστασία. Να. Αυτό.
Μάλιστα. Δεν είναι απλά είμαστε φυλακισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Mm-hmm. Να κινδυνεύουμε και να κυπερίσουμε. Ανασφάλεια λοιπόν, ανασφάλεια πολύ μετά τις πολλές κλοπές. Ναι, δεν τους... Η οδύνη. Έχουμε κάνει την ησυχία μας. Μάλιστα. Κρατάτε τσίλιες λοιπόν. Φυλάτε τσίλιες με το ένα μάτι ανοιχτό. Προκειμένου. Όταν είναι σε μια καρέκλα από τις 12 η ώρα που ήρθε 12 και 4, μέχρι το πρωί είμαστε στην καρέκλα. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου και υπομονή. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Να είστε καλά, κυρία Παπιταλή. Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, έτσι με το ένα μάτι ανοιχτό, φυλάνε τσίλες οι άνθρωποι εκεί στην περιοχή. Ψαθή μας είπε η κυρία Πόπη τώρα εκεί στην περιοχή, έγιναν χθες το βράδυ, άνοιξαν το σπίτι και πήραν τρόφιμα, πορτοκαλάδες, ψωμιά, όπως έλεγα, αλλά δεν είναι μόνο αυτά, η ψυχική οδύνη, οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κοιμηθούν. Άνθρωποι που είναι με το ένα μάτι ανοιχτό και φυλάνε τσίλες μέσα στην ανασφάλεια, μην τυχόν και γίνει κάτι και κινδυνεύεις και η σωματική σου ακαιρεότητα. Δεν είναι βέβαια η μόνη περιοχή. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, πάρα πολλά παράπονα από φίλους ακροατές για τις ληστείες, για τις κλοπές αυτές. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά σπίτια, όπως σας έλεγα, από τα Λιβάδια, από τον Περιστερά, από τον Άι Γιάννη. Χθες, μάλιστα, μια κυρία μας έστειλε και...